Εθελοντές καθαρίζουν τους γεμάτους από στάχτες και από καΐδια δρόμους στο μάτι. Η μαύρη αυτή σκόνη που σηκώνεται είναι άκρος τοξική, προειδοποιούν οι ειδικοί. Η στάχτη που αποτελείται από εθάλη, καμένα υλικά οικοδομικά, λάστιχα, αμίαντο, άσφαλτο και τα λοιπά αποτελούν μια υγειονομική βόμβα τοξικότητας για τους ανθρώπους που επιχειρούν στα καμένα. Οι άνθρωποι εδώ στο μάτι κυκλοφορούν με μάσκες για να μην αναπνέουν όσο είναι δυνατόν τα σωματίδια από όλα τα καμένα υλικά της περιοχής. Τις καμένες οικοσυσκευές, τα καμένα πλαστικά, τα ελαστικά και κάθε λογής καμένου υλικού. Δεν εισπνέουμε, λίγο μπορούμε με τη μάσκα να τα προστατεύσουμε, όσο μπορούμε τέλος πάντων. Οι κάτοικοι, τα τεχνικά συνεργεία και οι εθελοντές που βοηθούν στις εργασίες αποκατάστασης της περιοχής πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Μάσκες άνθρακα, οι οποίες ήδη υπάρχουν, προστατευτικά γυαλιά, αλλά και φόρμες τέτοιες ώστε να μην υπάρχουν ακάλυπτα μέρη του σώματος. Η εισπνοή αυτής της τοξικής σκόνης μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση όσων πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα. Οι δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις είναι αυτές της παροξύνσεως του βροχικού άσθματος σε ασθενείς, βέβαια με ιστορικό βροχικό άσθματος. Ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια μπορούν να κάνουν παροξύνσεις. Οι ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από καρδιαγγειακά προβλήματα επιβαρύνονται. Εκτός όμως από την ατμόσφαιρα, επιβαρημένο είναι ήδη και το υπέδαφος της περιοχής. Τα πρώτα νερά που θα πέσουν είναι άκρως ακατάλληλα προς χρήση, προειδοποιούν οι ειδικοί. Είναι εξαιρετικά επιβαρημένο το έδαφος από διάφορες χημικές ενώσεις που μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνες για τη χρήση αυτού του νερού. Ο φόβος όλων τώρα είναι η πρώτη δυνατή νεροποντή. Θα καταφέρουν οι καμένες πλαγιές και ρεματιές να συγκρατήσουν τα νερά και να μην πλημμυρίσουν τα σπίτια? Πάνω στο έδαφος δημιουργείται ένα στρώμα καμένης βιομάζας, ας το πούμε έτσι, που δημιουργεί ένα υδρόφοβο στρώμα που δεν επιτρέπει τα πρώτα νερά της βροχής να εισχωρήσουν στο έδαφος. Που σημαίνει δηλαδή ότι μεγάλη ποσότητα επιφανειακού νερού θα κατρακυλήσει χωρίς εμπόδιο προς τα πλησιέστερα ρέματα. Αυτό που πρέπει να θεωρούμε, να ευχόμαστε, είναι οι πρώτες βροχές να είναι ήπιες και να μην είναι πολύ δυνατές. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν οι κοπές των καμένων δέντρων, ώστε να προχωρήσουν γρήγορα τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή. Η ΕΙΔΑΠ ενημερώνει ότι το νερό στις πληγήσες περιοχές είναι κατάλληλο προς χρήση. Η ΕΙΔΑΠ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό στις πληγήσεις περιοχές από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 ότι η ποιότητα του νερού με το οποίο προμηθεύει το Δημοτικό Δίκτυο Ραφίνας Πικερμίου και το Δημοτικό Δίκτυο Νέας Μάκρης Μαραθώνα ανταποκρίνεται πλήρως στις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.